Μία συνεδρία στο πανέμορφο Τρόοδος έχει πάντα ένα διαφορετικό χαρακτήρα για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο καθαρός αέρας, η υπερηπημένη προεδρική κατοικία, αλλά και η μυρωδιά από την καλοψημένη σούβλα προδιαθέτουν μία εμπειρία σαφώς πιο ενδιαφέρουσα και ευχάριστη από τις συνήθεις συνεδρίες στο προεδρικό. Νίκος Αναστασιάδης δεξιώθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, τους υπουργούς καθώς και τις συζύγους τους που βρέθηκαν στο Τρόοδος. Στα τραπέζια που στήθηκαν έξω στον κήπο, έγινε προσπάθεια τους ώστε να τηρηθούν οι αποστάσεις λόγω κορονοϊού. Ωστόσο, αυτό κατέστη δύσκολο, ενώ το όλο εγχείρημα ήταν αδύνατο εντός της κατοικίας όπου δεν υπάρχει η διαρρύθμιση για μεγάλες αίθουσες. Τόσο ο πρόεδρος όσο και η πρώτη κυρία αποδείχθηκαν πάντως πρώτης τάξης οικοδεσπότες, καθώς όλοι είχαν να πούν καλά λόγια για το φαγητό που εκτός από σούβλα περιλάμβανε μακαρόνια του φούρνου και ραβιόλες, όσο και για το επιδόρπιο με φρούτα, λουκουμάδες και τα παραδοσιακά γλυκιστά από το Κυλάνι.